Τώρα, δεν ξέρω αν χθες ζήσαμε και την πολιτική κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το συνέδριο, αλλά σίγουρα ζήσαμε την πολιτική κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα. Μια άλλη εποχή. Φίβος Κλαβιανός μαζί μου εδώ. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή από εδώ την πορεία του συνεδρίου με καθόλου πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που βλέπαμε έξω, έτσι, ήταν ένα άλλο πράγμα. Ήταν μια πολεμική ανταπόκριση. Και εγώ και η Σοφία Νεφέλη είχαμε αυτόν τον ρόλο περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τις 9.30, αν θυμάμαι καλά, που ξεκίνησε το περίπου το συνέδριο. Έτσι, για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να πούμε πρώτα καταρχάς ότι υπήρχε και από την πλευρά Κασελάκη εντολή, διάθεση και του κόσμου να μην υπάρξει βία. Φτάσαμε μέχρι σπροξήματα, φωνές. Κάποιες... Ήταν και μεμονωμένα, προφανώς. Κάποιους καφέδες που φύγανε, νερά, αλλά... Με ξέρεις τον κύριο Αντώναρο. Με ξέρεις τον κύριο Αντώναρο, ο οποίος έχει το εξής εκπληκτικό. Εναντίον δύο ανθρώπων επιτέθηκε. Βλέπουμε και τα πλάνα. Οι οποίοι ήταν αστυνομικοί και στους οποίους φώναζε θα φωνάξουν την αστυνομία. Αυτό το καταφέρει μόνο ο κύριος Αντώναρος, ο οποίος δεν προέρχεται από την αριστερά όπως ξέρουμε. Όχι καθόλου. Και το φυσικ του δεν είναι και ανθρώπου που μπορεί να επιβληθεί με την βία. Οι άνθρωποι κάναν τη δουλειά τους καταλαβαίνοντας ότι θα πρέπει να προσέξουν έναν άνθρωπο ο οποίος... Τέλος πάντων, να μην σχολιάσουμε περισσότερα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα άσχημα της όλης ιστορίας. Περάσανε μέρες, διασπάστηκε το κόμμα, γιατί μια διάσπαση είναι αυτό που συμβαίνει. Κανονικότατη. Και τώρα υπάρχουν οι εξής αντιπαραθέσεις. Πρώτον, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για τις διαδικασίες που συνέβησαν στον δρόμο για το συνέδριο και στο συνέδριο. Η μεριά Κασελάκη λέει ότι κόπηκαν συνέδρια με τις δημοκρατικές διαδικασίες και άφησαν τους συνέδρους έξω από το χώρο του κέντρου διασκέδαση, ας πούμε, του πολυχώρου. Η άλλη πλευρά έβγαλε σήμερα ένα εκτενέστατο non-paper που αναφέρει διάφορους τρόπους με τους οποίους η πλευρά Κασελάκη είχε εκλέξει συνέδρους που έπρεπε οπωσδήποτε να αποκλειστούν. Μεταξύ των οποίων, για να το πάμε και λίγο στην πλάκα πάλι, είχαν ψηφίσει σε μια οργάνωση με αλφαβητική σειρά. Ως διαμαγεία. Δηλαδή τα ονόματα είχαν ψηφίσει όλα με αλφαβητική σειρά. Τους πάει... λέγανε το Α ψηφίζει τώρα το Α, το Β ψηφίζει τώρα το Β, το Γ ψηφίζει τώρα το Γ. Δεν γίνεται και πολλά άλλα. Ναι. Και έτσι μέχρι απαντάει. Οι καταγγελίες είναι μέχρι ότι εκλέχθηκαν συνέδρια άνθρωποι που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύουν, αλλά σε αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε. Λέει κάποιος ότι μπορεί ακόμα και αυτό να ισχύει. Δηλαδή... Οργανώσεις που δεν είχαν ειδοποιήσει. Ναι. Τα μέλη της βάσης προκειμένου να γίνει διαδικασία και ξαφνικά την Παρασκευή, την Κυριακή το βράδυ της εκλογής συνέδρων δώσανε αποτελέσματα εκλογής. Είναι 11-12 διαφορετικές ομάδες λόγων. Απ' την άλλη, νομίζω ότι όλες οι πλευρές. Και επίσης η πλευρά της πλειοψηφίας κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη ότι δημιούργησε το μεγάλο συνοστισμό και γι' αυτό άρχισε να ξεκινήσει τόσο πολύ το συνέδριο. Με το να υπάρχουν τα μέλη της που ισχυρίζονταν ότι δεν έχουν εκλεγεί, δεν υπεριλαμβάνονται στις λίστες και έτσι μπλοκάρισε και όλους αυτούς που θέλουν να μπουν από το υπόγειο. Να μπουν από το υπόγειο, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν από την πάνω. Αφού θες να σου πω άλλο ένα τέτοιο, να σου πω κι εγώ ένα ότι. Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο ότι όσοι ήταν στην άλλη αίθουσα και όχι στην κυρίως αίθουσα πρέπει να ήταν από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Δεν πρέπει να ήταν τυχαίο, οι οποίοι βέβαια κατέβηκαν κάποια στιγμή στην κάτω αίθουσα εξαγριωμένοι προφανώς ακόμα περισσότερο. Τώρα όλο αυτό είναι ένα λάθος και από τις δύο πλευρές. Τι συζητάμε. Κάτι έχει γίνει λάθος από όλες τις πλευρές. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να φταίει ένας. Εντάξει, προφανώς. Φταίνε όλοι μαζί. Δυστυχώς. Τι γίνεται από εδώ και πέρα τώρα. Από εδώ και πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση για τους βουλευτές του κόμματος. Από τη μία πλευρά λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε και από την άλλη λένε οι άλλοι... Δεν ανήκει καν στο δημοκρατικό τόξο πλέον αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γι' αυτό είναι κάπως βαρύ προφανώς. Ναι. Και από την άλλη τους κατηγορούν για αποστασία. Οι 5 βουλευτές θεωρείται δεδομένο ότι θα χαθούν που καθιστούν τρίτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Είναι δεδομένο 4... Έχουν φύγει μέχρι τώρα. Με επίσημη επιστολή προς τον κύριο Τασούλα. Η κυρία Τζάκη το έχει προαναγγείλει. Ναι, λέγοντας όμως ότι θα μείνω μέχρι να φτιάξει κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Και άκουγα σήμερα τον κύριο Οικονόμου που έλεγε ότι σε κάνα μήνα και βλέπουμε πότε θα γίνει το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Άρα, δηλαδή, ένα μήνα θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκοντας όμως στην πραγματικότητα στο κόμμα του κύριου Κασελάκη, δηλαδή. Και αυτά... Να το δούμε και η κυρία Τζάκη δεν το εξηγήσει ακριβώς. Ναι. Είπε ότι έχουμε κάνει τον υπολογισμό μας, έχουμε τον προγραμματισμό μας. Εκτός πάντως από την κυρία Τζάκη, υπάρχουν άλλα 4 βουλευτές. Οι οποίοι έχουν αρνηθεί χωρίς να έχουν ανεξαρτοποιηθεί, να έχουν αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκπρόσωποι. Πριν πάμε στους βουλευτές, γιατί έχουμε και κάρτες να δούμε, να δούμε τη δήλωση της κυρία Τζάκρη που έκανε σε σχέση με το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε αμέσως. Σήμερα θα παραιτηθώ και έχω ήδη έτοιμη την επιστολή μου προς τον κύριο Παπά και από την θέση της Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδάκη, και από τη συμμετοχή μου στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπεύω να πάω στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και αυτό είναι μια. Πώς να το πω, ένα σχεδιασμό που θα λαπηθεί το απέναντι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά είπε η κυρία Τζάκρη. Πάμε να δούμε με πρόσωπα αυτά που συζητάμε. Οι βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί. Ο κύριος Αυλωνίτης από την Κέρκυρα, ο κύριος Παππάς, η κυρία Μάλαμα, η κυρία Χριστίδου. Ήδη από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσαν όλοι ότι ανεξαρτοποιούνται. Ο κύριος Παππάς δεν πήγε το Σάββατο στην εκδήλωση του κυρίου Κασελάκη και έχει μια μεγάλη σημασία να δούμε, θα το πούμε μετά. Ναι. Όποιος βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει να πηγαίνει στον κύριο Κασελάκη. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι ο κύριος Παππάς έχει μια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος το διαψεύδει. Και το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδει. Και θα έλεγα ότι να κρατήσουμε ότι πέρα από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ιδίως για βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ιδίως για βουλευτές που έχουν εκφράσει και αρκετά συντηρητικές θέσεις, όπως ο Πέτρος Παππάς, να το δούμε να εξελίσσεται όλο αυτό. Σωστό, σωστό. Και επίσης ο κύριος Αυλωνίτης είπε ότι θέλει να συνδιαμορφώσει το καταστατικό και το πρόγραμμα του καινούριου κόμματος. Αλλιώς δεν είναι ανεφόρον. Ο κύριος Κασελάκη λέει ότι θα το διαμορφώσει η βάση, βέβαια. Το όνομα. Το όνομα. Φαντάζομαι μετά θα πει και το καταστατικό η βάση θα το διαμορφώσει. Πάμε στους επόμενους βουλευτές, που είναι οι βουλευτές που μένουν μέχρι να φύγουν. Ο κύριος Μωραΐτης είναι γραμματέας. Είναι ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γραμματέας είναι η κυρία Θεοδώρα Κρέτσα. Ο κύριος Γαβρίλος έχει αρνηθεί τη θέση του εκπροσώπου του κοινοβουλευτικού που είχε ως τώρα και η κυρία Γιώτα Πούλου, αν θυμάμαι καλά, της αναπληρωτήρια συντονίστριας εσωτερικών. Εδώ πέρα μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Αναπληρωτήρια συντονίστρια σε εμάς το κόντερα χθες το βράδυ και σε υπόλοιπα κανάλια σήμερα. Εξήγησε κάτι που είναι πάρα πολύ περίεργο. Το άκουγα ζωντανά χθες αυτό που έλεγε η κυρία Πούλου. Δεν είναι πια στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα. Δεν ανεξαρτοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι συνεργαζόμενοι. Θα έλεγα ότι τυπικά δεν στέκει απολύτως, αλλά ήθελε να δείξει η κυρία Πούλου ότι πια δεν θέλει να θεωρεί το οργανικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε σχέση συνεργασίας. Προς το παρόν προσμετράται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτά που έλεγε όμως επί της ουσίας και την κριτική που ασκούσε, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αντιφανταστεί κανείς να παραμένει σε ένα κόμμα το οποίο κατηγορεί για έλλειψη δημοκρατίας. Μέχρι το 2027, ας πούμε, που είναι οι επόμενες εκλογές. Να μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον κύριο Κασελάκη, το τι θα δείξει το καινούριο του κόμμα, τις δυνατότητες να πάνε σε άλλα κόμματα οι βουλευτές, θα πρέπει να ακούσουν και τη βάση τους. Σωστό. Και ενδεχομένως να κάνουν και προσωπικούς ρόλους για την κυρία Πούλου. Και να δουν και την επόμενη μέρα. Να δουν πού μπορούν να εκλεγούν πιο εύκολα. Προφανές. Πάμε εδώ στους δύο βουλευτές που δεν θα έχουν βάση. Μάλλον, συγγνώμη. Στους βουλευτές με τις άγνωστες προθέσεις που κάποιοι από αυτούς δεν έχουν βάση. Να ξεκινήσουμε από πίσω, δηλαδή από τον κύριο Μαϊκόπουλο προς τους. Ο κύριος Μαϊκόπουλος συμμετείχε πολλές ώρες στο συνέδριο του κόμματος. Θα έλεγα ότι είναι αυτός που έχει. Πολύ λίγες, αν όχι μηδαμινές, πραγματικά μηδενικές πιθανότητες να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι από αυτούς που αρνήθηκαν θέσεις αυξημένης ευθύνης στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και αυτός του δεύτερου. Η κυρία Ράνια Θρασκιά την είδα λίγη κάποια ώρα μες στο συνέδριο, αλλά νομίζω όχι πάρα πολλή ώρα. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης επίσης λέγεται με βάση το ρεπορτάζ ότι του πρότεινε ο κύριος Παππάς να αναλάβει θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και αρνήθηκε. Ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Γιώργος Γαβρίλος είχαν και παραιτήθηκαν εκ των καθηκόντων τους. Η Έλενα Ακρίτα. Εδώ είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, δύο διακριτές περιπτώσεις. Γιατί η κυρία Ακρίτα και ο κύριος Αποστολάκης δεν είναι εκλεγμένοι. Τους έχουν δοθεί οι θέσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας από τον κύριο Τσίπρα, τότε πρόεδρο του κόμματος. Άρα εδώ είναι μια διαφορετική συζήτηση, ακόμα και από το αν μπορεί να ορίσει ο βουλευτής μόνο στην περιφέρειά του. Εδώ δεν υπάρχει περιφέρεια, δεν υπάρχουν ψήφοι. Υπάρχει μια θέση που την έχει δώσει το κόμμα στους συγκεκριμένους δύο. Και πάλι είναι ηθικής τάξης όμως. Προφανώς. Για το Σύνταγμα, είτε είσαι βουλευτής Πιερίας, είτε είσαι βουλευτής Επικρατείας, έχεις τη δυνατότητα να βάσεις για κόμμα. Απλά εδώ δεν υπάρχει αυτό το «η βάση μου είπε να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ». Στη βάση, όχι. Εδώ να πάρουν τον Τσίπρα και να τους πει «φύγετε», ας πούμε. Ή όλη τη βάση, αν έχεις πανελλαδικό γκάλο φτιάξει. Ο κύριος Αποστολάκης ήταν από τους λίγους βουλευτές, τρεις για την ακρίβεια, που είχε βρεθεί στα εγγένεια των γραφείων του κυρίου Κασελάκη. Μόνο τρεις είχαν πάει, ένας από αυτούς ο κύριος Αποστολάκης. Η κυρία Κρήτα. Έχει στηρίξει πάρα πολύ τον κύριο Κασελάκη. Πάρα πολύ, βέβαια, είχε πει ότι δεν φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στη σιωπή τις τελευταίες ώρες και μέρες, ενδεχομένως αυτό δεν είναι, δείχνει ότι ίσως ξανασκέφτεται την παλιότερη δήλωσή της. Υπάρχει και η νέα κατεύθυνση του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του το Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ, στο σύνθημα «Στέφανε Γερά να φύγει δεξιά», που κάνει ένα νόημα να σταματήσει. Και λέει δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει αριστερά και δεξιά. Και λέει ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ιδίως ο νεότερος, τι είναι αυτό η διαφορά. Τη σημασία έχει να λύνουν τα προβλήματά του. Ναι. Και είπε κάτι και θα εκτείνεται από την αριστερά μέχρι τη θεσμική δεξιά, κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι σημαίνει θεσμική δεξιά. Δεν ξέρει ο κ. Αντώναρος με τα κεφαλοκλειδώματα. Η θεσμικότητα τη δεξιά. Θα μας εξηγήσει ο κ. Αντώναρος. Προς Θεού δεν είναι η μορφή για τους δεξιούς που μας ακούνε, για τον κ. Αντώναρο. Και επίσης η αναφορά για τον Ιάκωβο Καμπανέλο, που μπέρδευσε το όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη. Φαίνεται ότι ξαναμπαίνουν τώρα όλα στο μίξερ και ποια κατεύθυνση θα πάρει ο κύριος Κασελάκης θα το δούμε. Εντάξει. Δεν θα στοιχημάτιζα σε μια σαφέστατα κεντροαριστερή κατεύθυνση. Οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα πρόβλημα με τα ονόματα που ξεκινάνε με κάπα. Ο κύριος Κασελάκης είπε τον Καμπανέλη Καμπανέλο, ο κύριος Τσίπρας είχε πει την Κλάιν Νόμι Κάμπελ. Οπότε υπάρχει. Νομίζω αυτό του κυρίου Τσίπρα ήταν ένα σαρδάμ, ενώ του κυρίου εδώ φαινόταν ότι δεν ήξερε ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να κλείσουμε με αυτό που είσαι έτοιμος να μου πεις. Πιο πολλά. Δεν ξέρω, έχεις πολλά, αλλά διάλεξε ένα. Όχι, νομίζω ότι αυτό με τα δικαστήρια για το πόθεν έχεις του κυρίου Κασελάκη. Σωστό. Θα έλεγα ότι ο βασικός ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών του, δεν ποντάρει εκεί. Ναι. Το ανεβάζει το θέμα ο κύριος Πολάκης. Εννοείς να πάνε δικαστικά. Ναι. Ούτε έχει νόημα, δεν μπορεί να τον τρέξουν και δικαστικά. Ναι. Το πολύ πολύ να κάνουν κάτι επίσημο και να πάνε τα στοιχεία στην Οικονομική Εισαγγελία. Και να πει ελέγξτε γιατί έχουμε τα στοιχεία. Δεν έχει δώσει αληθή δήλωση υποθενέσχεια. Δεν είναι τίποτα. Οπότε έτσι κι αλλιώς παίζει μια άλλη ιστορία τώρα εδώ. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο υποθενέσχεια. Δεν αμφιβάλλω ότι ο κύριος Πολάκης έχει δίκιο, αλλά δεν θέλουν να πάει εκεί κόντρα. Δεν το θεωρούν χρήσιμο πολιτικά. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κούρσα των τεσσάρων. Σωστό. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, που μάλλον θα αποκτήσει και χαρακτηριστικά έντονης κόντρας μεταξύ των δύο βασικών. Πολάκης Φάμελος, Φάμελος Πολάκης. Αύριο πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ναι. Να συζητήσει όλα αυτά. Μάλλον αρχές επόμενης εβδομάδας. Debate στην ΕΡΤ. Debate στην ΕΡΤ θα γίνει σίγουρα. Ψάχνουν την ημέρα κυρίως που θα τους υποδείξει η ΕΡΤ. Θα το βρούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίβε, για το πλούσιο ρεπορτάζ και ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει το πανηγύρι και να ησυχάσει και ο Φίβος.